διαφυλάξει πάντα σε εμάς. Να πούμε και δύο σκέψεις, αδελφοί μου, όπως συνηθίζουμε να κάνουμε. Και θα ξεκινήσουμε από το σημερινό Ευαγγέλιο που ακούσαμε, για να φτάσουμε στα γεγονότα, τα τρέχοντα, της Μεγάλης και Αγίας λεγόμενης Συνόδου κλπ. Σήμερα το Ευαγγέλιο που ακούσαμε μας λέει να μην κρίνουμε τους αδελφούς μας. Μην κρίνετε ή να μην κριθείτε. Ενώ μέτρο κρίνετε, κριθήσεστε. Δηλαδή μας λέει ο Κύριος να μην κρίνουμε τους αδελφούς μας για να μην κατακριθούμε και εμείς. Να μην τους κατακρίνουμε για να μην κατακριθούμε. Με το μέτρο με το οποίο τους κρίνουμε, αν αυστηρά τους κρίνουμε, αυστηρά και εμάς θα μας κρίνει ο Κύριος. Με αυτό το μέτρο λοιπόν που κρίνουμε τους αδελφούς μας, άμα τους κρίνουμε με επιείκεια, με συγχωρητικότητα, θα μας κρίνει το ίδιο με το ίδιο μέτρο, θα μας κρίνει και εμάς ο Θεός. Έτσι όπως λέμε στην προσευχή του Κυρίου μας, την Κυριακή προσευχή, άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Όπως συγχωράμε με το μέτρο που συγχωράμε, συγχώρεσέ μας και εσύ Κύριε τα αμαρτήματά μας. Και με αυτόν τον τρόπο μας διδάσκει ο Κύριος μας ότι στα αμαρτήματα τα προσωπικά του καθενός αδελφού μας δεν έχουμε δικαίωμα να παίρνουμε τη θέση του κριτού και του δικαστού και να κρίνουμε τους αδελφούς μας. Αυτό λοιπόν το πράγμα, αυτή τη διδασκαλία του Κυρίου μας που αναφέρεται στα προσωπικά αμαρτήματα των αδελφών, ό,τι κάνει καθένας κατηδίαν και όχι στα κοινά ή στα εκκλησιαστικά γεγονότα που γίνονται, το έχουν πάρει αυτή τη διδασκαλία. Και όταν πάμε να πούμε τι γίνεται εδώ στην εκκλησία μας, γιατί γίνονται αυτά τα πράγματα, γιατί γίνονται αυτές οι προδοσίες και όλα αυτά τα πράγματα, τι μας λένε, μην κρίνετε ή να μην κριθείτε. Τι δεν βλέπεις, δε, τι δεν βλέπεις το κάρφος στον οφθαλμό του αδελφού σου και την δε δοκό στον δικό σου οφθαλμό, ού κατανοείς. Βγάλε λέει πρώτα τη δοκό από τον οφθαλμό σου και μετά θα βγάλεις το κάρφος, τη μικρά αγκίδα. Από τον οφθαλμό του αδελφού. Μας λένε αυτά τα πράγματα λοιπόν όταν πάμε να ασχοληθούμε με τα γεγονότα και τα προβλήματα της Εκκλησίας. Να μην κρίνουμε. Μα δεν εννοεί αυτό ο Κύριος όμως. Εδώ είναι μία απάτη που πρέπει να την αποκαλύψουμε για να καταλάβουμε πού δεν πρέπει να κρίνουμε και πού πρέπει να κρίνουμε. Γιατί δεν είναι για όλα τα πράγματα το ίδιο μέτρο. Άλλο είναι για τα προσωπικά σφάλματα και αμαρτήματα των επισκόπων, των πνευματικών, των ηγουμένων μας κλπ. Και άλλο είναι για τα κοινά, για τα εκκλησιαστικά, για το πού βαδίζει το πλοίο μέσα στο οποίο βρισκόμαστε κι εμείς. Βρίσκεται ο καθένας μας μέσα στο πλοίο, αυτό βρίσκεται ο καθένας μας. Για το πού βαδίζει λοιπόν το πλοίο, έχουμε δικαίωμα και υποχρέωση να κρίνουμε για την πορεία του πλοίου. Και αν δεν βαδίζει σωστά, όχι μόνο να ελέγχουμε, αλλά να πάρουμε και το φραγγέλιο, όπως πήρε ο Κύριος μας και έβγαλε τους εμπόρους και τους ληστάς εκεί μέσα, τους κερματιστάς εκεί, τους έβγαλε, τους πέταξε έξω από το ναό του Κύριου, γιατί λέει έκαναν τον οίκο του πατρός μου οίκον εμπορίου και αλλού λέει σπήλαιο ληστών. Αυτά λοιπόν για τα οποία δεν πρέπει να κρίνουμε είναι τα προσωπικά αμαρτήματα των πνευματικών πατέρων μας, των ποιμένων, των επισκόπων κλπ. Και αυτά τα οποία οφείλουμε να κρίνουμε είναι τα κοινά, τα εκκλησιαστικά, γιατί σε αυτά μέσα μετέχουμε κι εμείς. Και πώς μπορούμε να το αποδείξουμε αυτό, ότι είναι για τα προσωπικά αμαρτήματα ο λόγος αυτός του Κυρίου μας, δεν είναι για όλα τα λάθη και σφάλματα που γίνονται μέσα στην εκκλησία, για τα κοινά θέματα της εκκλησίας μας, πώς μπορούμε να το αποδείξουμε αυτό. Αυτό μπορούμε από πολλά χωρία της Αγίας Γραφής να το αποδείξουμε. Γιατί ο Απόστολος Παύλος όχι μόνο μας είπε να κρίνουμε αυτά τα θέματα της πίστεως και τις δασκαλίες τις πλανεμένες αιρετικές που μας λέει κάποιος, αλλά και να τις αναθεματίζουμε. Ήτις ημάς ευαγγελίζετε, παρό ευαγγελίσαστε, ανάθεμα έστω. Μα πώς αυτό θα το αναθεματίσουμε, πρέπει να το κρίνουμε για να το αναθεματίσουμε, αν είναι σωστό ή λάθος. Θα κρίνουμε λοιπόν ό,τι έχει σχέση με την πίστη και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ο μαθητής της αγάπης λέει, ήτις έρχεται προς ημάς και ταύτην την διδαχήν ου φέρει, εις οικίαν μη εισάγεται και χέριν αυτό μη λέγεται. Δηλαδή να κρίνουμε τη διδασκαλία του και να δούμε αν είναι ορθόδοξη και αν είναι μεν ορθόδοξη να του βάλουμε στο σπίτι μας και να του πούμε χαίρεται. Αν είναι αιρετική η διδασκαλία, να κρίνουμε λοιπόν, πρέπει να κρίνουμε τη διδασκαλία, να κρίνουμε τα θέματα της πίστεως, όχι τα προσωπικά αμαρτήματα κάποιου. Τα προσωπικά θα τα κρίνει, δεν είμαστε δικαστές εμείς. Θα τα κρίνει ο Χριστός. Αλλά τα κοινά θέματα της πίστεώς μας, για να επικοινωνήσουμε με κάποιον, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, θα τα κρίνουμε και αλλιώς ούτε χαίρεται δεν θα του πούμε.
Άμα δεν κρίνουμε την πίστη του και αυτά, πώς θα δούμε αν έχει λάθος ή όχι. Άρα πρέπει να κρίνουμε και ποιος ήταν αυτός ο πρώτος που χρησιμοποίησε αυτή τη διδασκαλία του Κυρίου μας ορθόδοξα και έλεγξε, ο Άγιος Στέφανος. Ο πρωτομάρτυρας Στέφανος τι έκανε, έλεγξε μέσα στο συνέδριο τους γραμματείς και τους φαρισαίους, τους συμπατριώτες του. Γιατί? Γιατί δεν εδέχθηκαν για τα θέματα της πίστεως. Δεν εδέχθηκαν τον Χριστό και τους λέει σκληροτράχυλοι και απερίτμητοι, τους ελέγχει. Έλεγχο, σφοδρότατο. Τέτοιο έλεγχο δεν είχε γίνει ποτέ. Σκληροτράχυλοι και απερίτμητοι την καρδία και τη σοφή. Η μίσα ή το πνεύματι το Αγίο αντιπίπτεται. Όχι οι πατέρες ημών. Τι να τον προφητών ούκε δίωξαν οι πατέρες ημών. Ποιον από τους προφήτες δεν δίωξαν οι πατέρες μας. Και τους ελέγχει μέσα. Γιατί τους ελέγχει, γιατί είναι θέματα πίστεως. Βασικά θέματα της Εκκλησίας που είχαν σταυρώσει τον Κύριο. Και ήρθε λέει και ο Κύριος και τον σταυρώσατε και αυτόν. Φωνείς και εμείς γεννηθήκατε λέει, όπως και οι πατέρες σας. Άρα λοιπόν κρίνει ο Άγιος Στέφανος έτσι τα θέματα της πίστεως. Δεν αφήνει και να μας λένε, να μας πιπηλάνε το μυαλό. Μην κρίνετε, μην κρυθείτε, άστε τα αυτά τα θέματα. Δεν είναι δικά σας θέματα. Τα θέματα λοιπόν της πίστεως και το που βαδίζει η Εκκλησία στην ιστορική της πορεία θα τα κρίνουμε. Έτσι. Και ερχόμαστε τώρα για να πούμε στα σημερινά γεγονότα, να κρίνουμε τη σύνοδο η οποία ονομάστηκε Μεγάλη και Αγία και έγινε στην Κρήτη πριν από κάποιες μέρες. Και πρέπει να την κρίνουμε. Γιατί αφορά τα θέματα της πίστεως μας. Που έχουμε πει ότι δεν βαδίζουμε καλά. Στα θέματα της πίστεως δεν βαδίζει καλά στην ιστορική της πορεία η Εκκλησία. Έχει κάνει συμβιβασμούς. Έχει κάνει προδοσίες. Δεν βαδίζει ορθόδοξα. Δεν βαδίζει σε λιμένα σωτηρίας. Αλλά βαδίζει προς δυσμάς. Προς τον Πάπα. Προς τους Προτεστάντες. Προς το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Όχι προς Ανατολάς. Ανατολή είναι ο Χριστός, έτσι η αλήθεια. Ανατολή Ανατολών που λέει το τροπάριο της γεννήσεως. Τι έγινε λοιπόν με την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο? Έχουμε πει πολλά πράγματα και έχουν γραφτεί και πολλά και κατά πάσα πιθανότητα θα πρέπει κάποια στιγμή να ξυπνήσουμε κι εμείς αν δεν θέλουμε να ακολουθούμε τυφλά, στα τυφλά να πηγαίνουμε στα τυφλά και να ακολουθούμε τους αιρετικούς ποιμένες για να πάμε κι εμείς όπου πάνε και αυτοί. Δηλαδή στη νέα εποχή, στον Αντίχριστο, στο σφράγισμα κλπ. Έτσι, πρέπει λοιπόν να ξυπνήσουμε. Πρέπει να ξυπνήσουμε και να μάθουμε πού πρέπει να κρίνουμε. Για να κρίνουμε λοιπόν τη σύνοδο, αυτή τη σύνοδο που έγινε. Για να την κρίνουμε τη σύνοδο, θα πάρουμε τη διδασκαλία των Αγίων μας. Με τη διδασκαλία των Αγίων θα κρίνουμε τα γεγονότα τα σημερινά που έχουν σχέση με την πίστη μας. Και παίρνουμε την διδασκαλία του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου. Όταν οι οικουμενιστές ακούν Άγιο Θεοδόρο του Στουδίτη, παθαίνουν Πάρκινσον. Τους πιάνε τρεχύλα. Δεν τον δέχονται τον Άγιο αυτόν. Γιατί δεν τον δέχονται. Μεγάλος ομολογητής της Εκκλησίας, έτσι, πανώσιο τον λέει το συνοδικό της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, τον Άγιο Θεοδόρο του Στουδίτη. Έτσι, γιατί δεν τον δέχονται. Γιατί δεν εξυπηρετεί στα σχέδιά τους, στα σημερινά σχέδια που θέλουν το λαό κοιμόμενο και ρέχοντα να κοιμάται και να ροχαλίζει. Δεν εξυπηρετεί η διδασκαλία του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτη. Εμείς όμως αυτή τη διδασκαλία θα πάρουμε που δεν τους αρέσει. Και πρέπει πάντοτε να μην χρησιμοποιούμε, να μην μπαίνουμε στο παιχνίδι το δικό τους. Α, ποια διδασκαλία σας αρέσει, αυτή να πάρουμε. Θα πάρουμε αυτή που δεν σας αρέσει. Τον Αγίον τη διδασκαλία, αυτή που δεν σας αρέσει. Αυτή θα πάρουμε και θα σας φέρουμε μπροστά σας πάντοτε για να σας δείχνουμε την παρανομία και την προδοσία σας και την αποστασία σας. Τι λέει λοιπόν για τη σύνοδο, για την Ορθόδοξο Σύνοδο, ο Άγιος Θεοδόρος του Στουδίτης, ο οποίος βρέθηκε στην εποχή του να συμβούν αυτά τα γεγονότα κάποιοι σύνοδοι. Να γίνουν δύο σύνοδοι στην εποχή του Αγίου Θεοδόρου, τις οποίες απεκήρυξε ο Άγιος Θεοδόρος. Τις απεκήρυξε ότι ήταν αιρετικές οι σύνοδοι αυτοί. Και γι' αυτό το λόγο μιλάει για ποια είναι η σωστή σύνοδος. Και λέει τα εξής λοιπόν σε έναν πατρίκιο, σε κάποιον λαϊκό. Έτσι τα λέει αυτά τα πράγματα, ο οποίος είχε ένα αξίωμα μεγάλο μέσα στο Βυζαντινό κράτος. Λέει, σύνοδος. Τίνιν δέσποτα, δέσποτα αποκαλεί, όχι γιατί είναι δεσπότης, έτσι γιατί έχει αξίωμα μεγάλο. Σύνοδος λοιπόν λέει τίνιν δέσποτα, ούτω απλώς συνάγεστε ιεράρχας και ιερείς, καν πολλοί όσοι. Δεν είναι λέει σύνοδος που να μαζευτούν ιεράρχες και ιερείς. Και οι ιερείς μαζεύονται τότε στη σύνοδο, τότε τους αποκλείσανε τους ιερείς, έτσι. Για να δούμε την παρανομία, λέμε πού είναι η παρανομία. Μαζεύονται στις συνόδους οι επίσκοποι και οι ηγούμενοι των μονών. Βλέπουμε στα πρακτικά των συνόδων να υπογράφουν οι ηγούμενοι των μονών μαζί με τους επισκόπους. Έτσι. Αυτοί λοιπόν συγκεντρώνονται, οι ιερείς λοιπόν και οι ιεράρχες.
και λέει δεν είναι σύνοδος να μαζευτούν πολλοί, καν πολλοί όσοι. Να μαζευτούν κάπου και να πάρουν κάποιες αποφάσεις ιερείς και ιεράρχες, καν πολλοί όσοι. Και συνεχίζει ο Άγιος και λέει «Κρίσον γαρ εις ποιόν το θέλημα του Κυρίου ή μύριοι παραβαίνοντες». Είναι καλύτερα λέει ένας που να κάνει το θέλημα του Κυρίου και να ακολουθεί την Ορθόδοξη πίστη, ένας παρά λέει 10.000 που να την παραβαίνουν. Ας είναι επίσκοποι, ας είναι πατριάρχες. Εδώ μιλάμε για τη σύνοδο τώρα, έτσι. Είναι δηλαδή η διδασκαλία του Ευαγγελίου μας ότι πρέπει έτσι στα μέτρα των σημερινών επισκόπων. Μαζεύτηκαν πολλοί, 300, 400 έτσι εκεί, και λέει ένας που να κάνει το θέλημα του Κυρίου είναι καλύτερος από όλους αυτούς που παραβαίνουν το θέλημα του Κυρίου. Ποια είναι λέει τώρα η σύνοδος η σωστή? Αλλά λέει σύνοδος είναι το εν τη ειρήνη και τη φυλακή των κανόνων και τη ακριβία. Η σύνοδος είναι λέει να γίνεται μέσα στην ειρήνη του Κυρίου, εν το ονόματι του Κυρίου, να γίνεται στο όνομα του Κυρίου, και για να γίνει στο όνομα του Κυρίου πρέπει να είναι παρόν ο Κύριος και να γίνεται το θέλημά του μέσα στη σύνοδο, εν το ονόματι του Κυρίου και εν τη ειρήνη και φυλακή των κανόνων. Αυτά λέει ο Άγιος, εν τη ειρήνη και φυλακή των κανόνων, να ειρηνεύσουμε με τους κανόνες, όχι να πούμε μάχη με τους κανόνες να τους παραβαίνουμε, εν τη ειρήνη και φυλακή, να τους φυλάξουμε τους κανόνες, όχι να τους παραβαίνουμε. Αυτή είναι η Ορθόδοξη Σύνοδος που είναι, γίνεται εν το ονόματι του Κυρίου και εν τη ειρήνη και φυλακή των κανόνων. Και συνεχίζει και λέει κάποια άλλα πράγματα που έχει σχέση με τη μιχιανική αίρεση και καταλήγει στη διδασκαλία του αυτή ο Άγιος ως εξής. Και εξουσία της ιεράρχες εν ουδενή δέδοται επί παραβάση παντός κανόνος ημί στοιχήν τα δεδογμένα και έπεσθε τις προλαβούσι. Δεν έχουν λέει καμία εξουσία να παραβούνε τον ιωδήποτε κανόνα οι επίσκοποι. Δεν έχει δοθεί εξουσία σε αυτούς. Πώς την παίρνουν την εξουσία και παραβαίνουν κανόνες και κάνουν και δείχνουν θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε και οι αποφάσεις μας είναι υποχρεωτικές. Δεν έχουν καμία εξουσία. Και άμα πάρουν την εξουσία, παρανόμως. Άμα την πάρουν την εξουσία, ξέρετε πώς την παίρνουν την εξουσία. Επειδή τους την παραχωρούμε εμείς. Τους την παραχωρεί ο λαός την εξουσία, επειδή δεν μιλάει. Και παίρνουν εξουσίες και υπερεξουσίες, αλλά δεν έχουν κανονικά εξουσία από τον Κύριο, παρά μόνο λέει να στοιχούν τα δεδογμένα και να έπονται τις προλαβούσι. Να στοιχίζονται με αυτά που έχουν δογματιστεί, με αυτά που έχουν αποφασιστεί, με τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας και να ακολουθούν τα προηγούμενα, τους προηγούμενους πατέρες. Στοιχήν τα δεδογμένα και έπεστε τις προλαβούσι. Αυτά λέει ο Άγιος ότι όταν τα κάνουν οι επίσκοποι θα έχουν κάνει μια ορθόδοξη σύνοδο. Αν δεν τα κάνουν αυτά, όσοι και να μαζευτούν και 1.000 και 2.000 και 10.000 να μαζευτούν επίσκοποι, έτσι, αλλά στο δικό τους το όνομα, όχι στο όνομα του Κυρίου. Και όχι για να φυλάξουν τους κανόνες, αλλά για να τους παραβούν τους κανόνες. Τότε η σύνοδος αυτή είναι σύνοδος παράνομος. Και λέει σε κάποια άλλη διδασκαλία του, σε κάποια άλλη επιστολή ο Άγιος Θεόδωρος, σύνοδος γέγονεν λέει, εν της καθημάς, συγκαθεσθέτων λέει και των αρχόντων, των εν τέλει. Έγινε λέει τώρα μια σύνοδος αυτή που σας είπα ότι δεν αναγνώρισε ο Άγιος, έτσι. Και ήταν και οι άρχοντες παρόν. Και η σύνοδος επί παραβάση του Ευαγγελίου του Χριστού. Έγινε σύνοδος για να παραβούν λέει το Ευαγγέλιο του Χριστού. Όχι για να το τηρήσουν, αλλά για να το παραβούν. Για να ακυρώσουν μια ευαγγελική εντολή. Την εντολή του ενός και του μήμου γάμου. Επί παραβάση λοιπόν του Ευαγγελίου έγινε σύνοδος. Και δεν την αναγνώρισε ο Άγιος. Και τώρα τι λένε οι σύγχρονοι πατέρες αυτοί, οι επίσκοποι, οι πατριάρχες κλπ. Είναι υποχρεωτικές οι αποφάσεις συνόδου. Δεν μας λένε αν θα είναι ορθόδοξες. Είναι υποχρεωτικές. Έτσι. Εδώ τώρα πρέπει να ξυπνήσουμε. Εμείς πρέπει να ξυπνήσουμε. Γιατί αν δεν ξυπνήσουμε θα φτάσουμε σε κάποια στιγμή που δεν θα μπορούμε τα γεγονότα αυτά να τα αναστρέψουμε. Βαδίζουμε στην κατηφόρα και κάποια στιγμή θα έχουμε φτάσει σε τέτοιο κατήφορο, σε τέτοιο γκρεμό που δεν θα μπορούμε να γυρίσουμε πίσω. Θα πάμε στην νέα εποχή, θα πάμε στον αντίχριστο, θα σφραγιστούμε, θα πάμε κατά διαβόλου. Πρέπει λοιπόν να ξυπνήσουμε. Έτσι. Και θα σας μεταφέρω τώρα για να δείτε πώς επαινούν τη σύνοδο οι παρευρεθέντες στη σύνοδο. Οι επίσκοποι που παρευρέθηκαν την εκθιάζουν τη σύνοδο. Άκουσα κάποια ομιλία αυτές τις μέρες, έτυχε να την ακούσω,
από κάποιον επίσκοπο που ήταν παρόνσυνο, τον επίσκοπο Δημητριάδος Ιγνάτιο. Είναι μέγας οικουμενιστής, πρωτοπόρος, πρωτεργάτης σε ό,τι παράνομο γίνεται, βραβεύτηκε, ξέρετε, από τους Εβραίους πρόσφατα και κάθε τόσο βραβεύεται από τους αιρετικούς και από τους Εβραίους, επενείται κλπ. Από τους εχθρούς του Χριστού επενείται, έτσι. Μέγας οικουμενιστής λοιπόν ήταν παρόν σύνοδο. Και όταν γύρισε πίσω, αντί να δώσει λογαριασμό στο ποιμνιό του, άρχισε σε κάποια ομιλία που έκανε εκεί την εορτή Πέτρου και, των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, γιόρταζε μια κλεισούλα και βρέθηκε εκεί και μίλησε και άκουσα εγώ την ομιλία του. Εκθιάζει λοιπόν τη σύνοδο. Έγινε, λέει, με πολλούς σκόπους. Και είχαμε, λέει, την εμπειρία της Πεντηκοστής. Υπήρχε, λέει, η εμπειρία της Πεντηκοστής. Αυτή η χαρά, λέει, που νιώθω, λέει, δεν μπορώ να την κρατήσω, λέει, και δεν μπορώ να σας την περιγράψω. Και εκθίαζε με πολλά επενετικά λόγια της. Έγινε, λέει, με πολλούς κόπους εδώ και 50 χρόνια. Τι μαζότανε, κουραστήκαμε πάρα πολύ για να την κάνουμε τη σύνοδο κλπ. Είχαμε πάρα πολλές δυσκολίες και αντικσοότητες και όλα αυτά τα πράγματα. Εκθίαζε τη σύνοδο. Έτσι, γιατί? Για αυτές τις αποφάσεις που πήρε, εν πάση περιπτώσει, έτσι. Και συνεχίζει και λέει το εξής. Είχαμε, λέει, πολλές εμπειρίες. Νιώσαμε, λέει, τη συνοδικότητα. Γιατί δεν την νιώσατε τόσο καιρό που μαζευόσαστε κάτω εκεί πέρα στην Αθήνα, αποφασίζατε, ξαναποφασίζετε, τη συνοδικότητα πρέπει να πάτε κάτω στην Κρήτη για να την νιώσετε. Η κριτική συνοδικότητα πρέπει να είναι. Νιώσαμε, λέει, τη συνοδικότητα που την είχαμε χάσει για αιώνες, τη συνοδικότητα. Μα αφού μαζεύεστε οι επίσκοποι, πάρτε μια ορθόδοξη απόφαση να νιώσετε το Άγιο Πνεύμα ανάμεσά σας. Μαρτυρήστε για το όνομα του Χριστού. Χύστε το αίμα σας όπως οι Άγιοι, υδρώστε για τον Χριστό μας και θα νιώσετε την παρουσία του Χριστού τότε. Όχι χωρίς κόπο. Έτσι χάσαμε, είχαμε χάσει, λέει, επί αιώνες τη συνοδικότητα και τώρα τη βρήκαμε τη συνοδικότητα. Και να σκεφτείτε, λέει, και να σκεφτείτε το εξής. Σε κάποια στιγμή μίλησε, λέει, ο Άγιος Αλβανίας και είπε και αυτός κάτι από την εμπειρία του. Τι είπε ο Άγιος Αλβανίας? Ακούστε τι είπε ο Άγιος Αλβανίας. Πρέπει, λέει, να καταδικάσουμε κάποια αίρεση. Άκουσα και εγώ αίρεση, λέω, δόξα τω Θεώ, θα καταδικάσουν κάποια αίρεση, λέει. Θα καταδικάσουν κάποια αίρεση που ο Άγιος Αλβανίας από την εμπειρία του. Και η αίρεση που πρέπει να καταδικάσουμε είναι η αίρεση του εγωκεντρισμού. Η αίρεση του εγωκεντρισμού πρέπει να καταδικαστεί. Την οποία αίρεση του εγωκεντρισμού έχονται όσοι δεν αποδέχονται αυτά που λένε οι πατέρες και η σύνοδος και οι ιεράσκες και επίσης κάνουν μια υπακοή και έχουν εγωισμό γιατί δεν δέχονται τις αποφάσεις κλπ. Αυτούς, αυτοί είναι αιρετικοί και θέτουν, λέει, τον εαυτό τους κατ' ουσίαν εκτός εκκλησίας και έχουν την αίρεση του εγωκεντρισμού. Να, ποια αίρεση καταδικάσαν. Έπρεπε να καταδικαστεί και κάποια αίρεση, να μιλήσουν και για την αίρεση. Και καταδικάσανε αυτούς που αντιδρούν στις προδοσίες και στην αποστασία που κάνουν. Την αίρεση, λοιπόν, του εγωκεντρισμού. Αυτοί υποτίθεται οι πατέρες όλοι μας. Δεν έχουν τον εγωκεντρισμό. Παρότι βαδίζουν αντίθετα από την Αγία Γραφή. Έτσι. Αντίθετα από τους ιερούς κανόνες. Έγιναν επίσκοποι αντίθετα από αυτά που λένε οι πατέρες, έρποντας και γλύφοντας, μασονίες και τέλος αυτά. Έτσι. Αυτοί δεν έχουν αίρεση του εγωκεντρισμού, είναι άψογοι, δεν κρίνονται στο απειρόβλητο. Την αίρεση του εγωκεντρισμού την έχουν αυτοί που αντιδρούν στα παράνομα σχέδιά τους. Που έχουμε το δικαίωμα σαν τον Άγιο Στέφανο να κρίνουμε τα θέματα της πίστης, γιατί είμαστε και εμείς μέσα σε αυτά. Είμαστε και εμείς μέσα στο πλοίο που βαδίζει στραβά. Τους αποκλείει, λέει, κατ' ουσίαν θέτουν τους εαυτούς τους εκτός εκκλησίας με την αίρεση. Γιατί με την αίρεση θέτει όντως κανείς τον εαυτό του εκτός εκκλησίας, έτσι. Με την αίρεση όχι του οικουμενισμού, του εγωκεντρισμού. Την οποία την έχουμε εμείς που δεν κάνουμε υπακοή. Αυτά είπε ο Άγιος Αλβανίας με την εμπειρία της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος που είχε ο άνθρωπος αυτός, έτσι. Και τα εκθίαζε μέσα ο Γνάτιος ο Δημητριάδος. Αυτά τα πράγματα και έλεγε πόσες μεγάλες τέτοιες παρόμοιες εμπειρίες είχαν μέσα εκεί και τις αποφάσεις που πήρανε και όλα αυτά. Και αυτό, λέει, θα γίνει αρχή τώρα και για άλλες τέτοιες συνόδους. Είναι η αρχή αυτή τώρα. Και για άλλες παρόμοιες συνόδους, για να νιώσουμε περισσότερο την εμπειρία αυτή της Πεντηκοστής. Αδελφοί μου, η αίρεση του εγωκεντρισμού καταδικάστηκε στη σύνοδο αυτή. Εμείς καταδικαστήκαμε, έτσι. Θέτουμε τον εαυτό μας κατ' ουσίαν εκτός εκκλησίας, γιατί δεν κάνουμε υπακοή σε επισκόπους. Αυτοί βαδίζουν στον δρόμο που βαδίζουν, της αποστασίας, και είναι υποτίθεται εντός εκκλησίας, έχουν εμπειρίες της Πεντηκοστής. Κάνανε τη μεγάλη αυτή σύνοδο, μαζεύτηκαν πολλοί επίσκοποι. Ο Άγιος Θεοδόσιος του Τούτης δεν τους αναγνωρίζει, και οι άλλοι πατέρες της εκκλησίας, έτσι. Είναι ποιμένες, όπως λέει ο Χριστός, αλλά δεν μπήκανε από τη θύρα στην αυλή των προβάτων, αλλά αλλαχώθεν.
Αλλά χώθεν, γιατί δεν μπήκαν από τη θύρα στην αυλή των προβάτων, γιατί δεν μπήκαν σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θέτουν οι πατέρες και οι κανόνες κλπ. Να τους εκλέξει ο λαός, να τους αναγνωρίσει ο λαός, να θυσιαστούν για το λαό, να θυσιαστούν για το λαό, για να είναι πραγματικοί βοσκοί και ποιμένες. Πρέπει να το δείξουν με τα λόγια και με τα έργα αυτό το πράγμα. Και δεν το δείχνουν. Και κοιτούν όποιον αντιδράσει τώρα να του πάρουν το κεφάλι. Όποιος αντιδράει από εδώ και πέρα θα του παίρνουν το κεφάλι. Έτσι θα το βάζουν μέσα στους αιρετικούς που έχουν τον εγωκεντρισμό, την αίσθηση του εγωκεντρισμού, και οι υπόλοιποι που θα κάνουν υπακοή τυφλή στις διαταγές τους θα είναι οι καλοί, οι εντός εκκλησίας, τα πυθύνια όργανα, τα οποία θα τα οδηγούν αυτά σαν άβουλα όντα, όχι σαν λογικά πρόβατα, σαν άλογα πρόβατα, θα τα οδηγούν αυτοί όπου εκείνοι νομίζουν και όπου παίρνουν εντολές από τους μασόνους, από τους Εβραίους, από τη νέα εποχή κλπ. Θα τα οδηγούν όπως θέλει η νέα εποχή τα πρόβατα αυτά που θα τους κάνουν υπακοή. Στα θέματα της πίστεως όμως είπαμε σαν τον Άγιο Στέφανο που μέσα εκεί στο συνέδριο των Εβραίων τους σύλλεξε δρυμύτατα. Θα έπρεπε και εμείς να ξυπνήσουμε κάποια στιγμή αδελφοί μου. Και αν δεν μπορούμε να πάρουμε το φραγγέλιο όπως πήρε ο Κύριός μας για το εμπόριο που γίνεται μέσα στην Εκκλησία, για την κοσμικότητα, την εκοσμίκευση και όλα αυτά που γίνονται μέσα στην Εκκλησία έχουμε ευθύνη άπαντες. Τουλάχιστον να ελέγχουμε τις παρανομίες, να μην βλέπουν ότι κοιμόμαστε, να μην βλέπουν ότι κοιμόμαστε. Γιατί τέτοιους θέλουν σήμερα να έχουν τέτοιους οπαδούς και τέτοιους ακολούθους οι επίσκοποι, ανθρώπους που να κοιμούνται. Και λέμε πάλι ότι αν αφήσουμε τα πράγματα και εξελιχθούν κατά αυτόν τον τρόπο, μετά δεν θα μπορούμε να τα επαναφέρουμε πίσω. Είναι τα έσχατα χρόνια που είπαμε, η έσχατη αίρεση, ο οικουμενισμός που ταιριάζει με όλες τις αιρέσεις, γιατί είναι η παθρησκεία και όλα αυτά τα πράγματα, δεν θα καταδικαστεί. Και βλέπουμε στη μεγάλη αυτή σύνοδο, που για να ήταν ορθόδοξη η σύνοδος αυτή, έπρεπε πρώτα να καταδικάσει τις αιρέσεις εποχής. Όπως έκαναν όλες οι παλαιές σύνοδοι. Αυτή η σύνοδος δεν έχει ούτε τα γνωρίσματα. Ούτε τα γνωρίσματα της Συνόδου Φλωρεντίας Φεράρας. Δεν έχει ούτε αυτά τα γνωρίσματα. Ήτανε σε καλύτερο επίπεδο. Πιο ορθόδοξη θα λέγαμε η Σύνοδος Φλωρεντίας Φεράρας. Παρότι εκεί πρόδωσαν πάλι οι επίσκοποι. Όπως κάνουν συνήθως έτσι οι επίσκοποι έτσι. Όπως συνήθως κάνουν οι επίσκοποι, πάντα προδίδουν, πάντα συμβιβάζονται. Όπου βρουν δυσκολία, κάνουν το ίδιο πράγμα περίπου. Πάντοτε έτσι. Εξαιρέσεις υπάρχουν και εξαιρέσεις υπήρχαν τότε, τώρα δεν ξέρω αν υπάρχουν. Ήταν όμως οι προδιαγραφές της Συνόδου Φλωρεντίας Φεράρας καλύτερες από τη Συνόδου αυτής εδώ που έγινε τώρα. Γιατί ήταν καλύτερες. Γιατί τότε ξεκίνησαν οι πατέρες από την Κωνσταντινούπολη για να ομολογήσουν την πίστη. Αυτά τα γράφει ο Σιρόπουλος στα απομνημονεύματά του. Γράφει την ιστορία και λέει: όταν ξεκινούσαμε, έλεγε ο Πατριάρχης τότε, θα πάμε να πεθάνουμε για την πίστη. Θα πάμε να κηρύξουμε, να τους κάνουμε να μετανοήσουν. Να βγάλουν το φιλιόκβε, να βγάλουν τα άσημα, να βγάλουν αυτά όλες τις αιρέσεις που είχαν τότε. Λίγες ήταν τότε οι αιρέσεις που είχαν οι παπικοί. Και πηγαίνανε, ξεκινήσανε για να ομολογήσουν. Στον δρόμο, βέβαια, με τις δυσκολίες, με την πείνα και με το λοιμό που έγινε, αυτά, όλα αυτά, αλλάξανε. Αλλά ξεκίνησαν για να ομολογήσουν. Εδώ ξεκινούν με κακή διάθεση. Η πρόθεσή τους ήταν ενδοτική και προδοτική. Δεν είχε ούτε τα γνωρίσματα της Συνόδου Φλωρεντίας Φεράρας. Τι άλλο. Μέσα στη Σύνοδο Φλωρεντίας Φεράρας υπήρχε ο Άγιος Μάρκος. Υπήρχε ένας λέοντας. Υπήρχε κάποιος άνθρωπος που μπορούσε να σηκώσει, να πάρει όλους τους άλλους τους ώμους του και να τους οδηγήσει στην αλήθεια. Υπήρχε κάποιος που ήθελε να πεθάνει για τον Χριστό μες στη Σύνοδο. Εδώ δεν υπήρχε κανένας. Τι απέτησε ο Άγιος Μάρκος μες στη Σύνοδο Φλωρεντίας Φεράρας? Να διαβαστούν οι όροι των πατέρων. Οι προηγούμενοι συνόδοι, για να δείξουμε κι εμείς, λέει ότι είμαστε ακόλουθοι. Και οι παπικοί δεν ήθελαν στην αρχή. Και μετά κάνανε μια μικρή σύναξη, να μην είναι και ο λαός. Έτσι, να μην είναι και ο λαός, κάνανε και διαβάστηκαν οι όροι. Εδώ, ούτε όρους των πατέρων, ούτε θέματα πίστεως συζητάμε, αλλά μόνο συζητάμε αυτά τα οποία είναι για χωράφια, για δικά μου, για δικά σου κλπ. Αυτά συζητάμε εδώ στη Σύνοδο αυτά. Είχε γίνει εδώ και 50 χρόνια, είχε καταρτιστεί ο πίνακας, ο οποίος έλεγε να κάνουν ζητήσουν να συζητήσουμε για την νηστεία, να συζητήσουμε για αυτό, να συζητήσουμε για τ' άλλο και τα θέματα της πίστεως, οικουμενισμός κλπ. Παπισμός, μασονισμός και όλα αυτά, δεν θα συζητήσουμε τίποτα. Ο Άγιος Μάρκος όμως απήτησε από τη Σύνοδο να διαβαστούν οι όροι των πατέρων για να δείξουμε ότι είμαστε επόμενοι της Πατράς Ήμων. Και διαβάστηκαν οι όροι. Άρα λοιπόν η Σύνοδος αυτή είναι κατώτερη από τη Σύνοδο της Φλωρεντίας Φεράρας. Τι άλλο είχε η Σύνοδος της Φλωρεντίας Φεράρας? Ήταν ανοιχτές οι πόρτες στο λαό.
Και ο Πάπας όποτε ήθελε και ήταν τέτοιοι κάποιοι δύσκολα τα πράγματα, έκανε σύναξη σε ένα κλειστό χώρο. Αλλά ο λαός ήταν παρόν τότε. Και όταν ακούστηκαν οι όροι και ήταν κάποιοι μοναχοί μέσα παπικοί, λέει, αμάς δεν τα είχαμε ακούσει αυτά τα πράγματα. Έχουνε δίκιο οι Γρεκοί. Έχουνε δίκιο οι Γρεκοί. Δεν τα είχαμε ακούσει αυτά. Λέει, γράφει ο Σιρόπουλος τα απομνημονεύματά του. Εδώ ήταν κλεισμένες οι πόρτες σαν τις μασονικές στοές και φύλαγαν απ' έξω Αμερικανοί αστυνομικοί. Η Αμερική είχε αναλάβει την προστασία της συνόδου. Γιατί ενδιαφέρεται, ενδιαφέρονται οι Μασόνοι, οι Αμερικάνοι, όλοι ενδιαφέρονται για την πανθρησκεία, την θρησκευτική ενοποίηση, την οποία την έχουν αναθέσει να την κάνουν ποιο, οι επίσκοποι. Ενδιαφέρονται πολύ και φύλαγαν αυτοί απ' έξω. Οι πόρτες ήταν κλειστές, σαν τις μασονικές στοές. Δεν μπορούσε να παρακολουθήσει ο λαός. Μόνο τις ανακοινώσεις. Αυτά ό,τι ήθελαν να του ανακοινώσουν του λαού. Ενώ στη Φλωρεντία φεράρεταν ανοιχτές οι πόρτες και παρακολουθούσε και ο λαός. Όπως και σε όλες τις ορθόδοξες συνόδους. Άρα λοιπόν, ούτε τα γνωρίσματα της συνόδου Φλωρεντίας Φεράρας δεν είχε. Τα γνωρίσματα. Οι αποφάσεις. Γιατί μέσα στη συνόδου Φλωρεντίας Φεράρας συζήτησαν και τα θέματα της πίστεως. Ασχέτως αν πρόδωσαν οι δικοί μας. Και μόνο ο Άγιος Μάρκος έμεινε. Συζήτησαν για το Φιλιόκουβε καταρχάς. Για τα άζημα κατόπιν, για το καθαρτήριο πυρ. Αυτά τις διαφορές που είχαν τότε. Έτσι, τα συζητήσανε μέσα τα θέματα αυτά. Εδώ δεν συζήτησαν τίποτα για την πίστη. Ούτε τα γνωρίσματα της Φλωρεντίας Φεράρας είχε η σύνοδος αυτή. Και τι λένε, οι αποφάσεις της θα είναι υποχρεωτικές. Οι αποφάσεις μιας συνόδου που δεν έχει τα γνωρίσματα της ληστρικής συνόδου Φλωρεντίας Φεράρας θα είναι υποχρεωτικές. Και ο λαός τι κάνει, κοιμάται. Δεν έχουμε ευθύνη όλοι μας, αδελφοί μου. Δεν έχουμε ευθύνη όλοι μας που η Εκκλησία μας βαδίζει στα έσχατα χρόνια και έχει εκοσμικευθεί και τα βρίσκει με όλους, με τους αιρετικούς, αναγνωρίζει τα μυστήριά τους. Τους αναγνωρίσαν εκκλησίες, ότι και εδώ και εκεί είναι το Άγιο Πνεύμα, κάνει μικτούς γάμους κλπ. Στα παιδιά της η Ορθοδοξία, μικτούς γάμους, αναγνωρίζει τα μυστήριά τους. Είναι στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, σε αυτό το δαιμονικό σύστημα. Είναι ομότιμο μέλος η Ορθόδοξη Εκκλησία. Έτσι. Σε αυτά όλα τα πράγματα λοιπόν, σε αυτά όλα τα πράγματα, εμείς που συμμετέχουμε και είμαστε μέλη της Εκκλησίας, τι κάνουμε, πόση ευθύνη έχει ο καθένας από εμάς. Αυτό θέλω να σας κάνω συγκεκριμένο. Είναι μεγάλη η ευθύνη μας. Ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης στην εποχή του έκανε άνω κάτω όλη την Κωνσταντινούπολη. Δεν αναγνώρισε δύο συνόδους. Ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης έτσι εξορίστηκε δύο φορές. Έστελνε επιστολές, ξύπναγε το λαό. Αλλά υπήρχαν και άνθρωποι που τον ακολουθούσαν τότε στο μαρτύριο, στην εξορία, στη φυλακή, στη μαστίγωση. Και σήμερα μιλάμε στον κόσμο. Του λέμε αυτά, του λέμε εκείνα, να τι αποφάσισαν, να ποιοι αιρετικοί καταδικάστηκαν, να οι αποφάσεις της Συνόδου, τι έγινε λέμε στη Φλωρεντία Φεράρα, τι έγινε σήμερα, πώς ήταν οι πόρτες κλειστές, φυλάνε οι Αμερικανοί απ' έξω και όλα αυτά τα πράγματα και ο λαός δεν θέλει να σηκώσει το βάρος. Δεν θέλει να σηκώσει το βάρος, την ευθύνη μας. Και θέλουμε, τι θέλουμε, εξαιρετικά να πάει καλά. Και αν δεν πηγαίνει καλά, την κατηγοράμε την Εκκλησία. Αλλά να βάλουμε τον δαχτυλάκι μας που λέει και η Αγία Γραφή, να σηκώσουμε κι εμείς λίγο από το βάρος. Δεν το κάνουμε αυτό. Δεν το κάνουμε. Όταν πρόκειται για ευθύνες, λέμε οι επίσκοποι αυτοί θα αποφασίσουν, θα κάνουν, θα δείξουν. Όταν πρόκειται για να κατηγορήσουμε όμως, είμαστε πρώτοι σε αυτά τα πράγματα. Ενώ θα πρέπει να κατηγορούμε για τα θέματα, να ελέγχουμε και να κατηγορούμε, αλλά συγχρόνως να πάσχουμε τα πάντα χάρη της αλήθειας και της αγάπης του Χριστού. Έτσι πρέπει να είμαστε, σαν τον Άγιο Στέφανο. Τον οποίο τον λιθοβόλησαν για την ομολογία του, αυτή τον λιθοβόλησαν οι Εβραίοι. Δεν άντεξαν την ομολογία του. Τον έλεγχο που τους έκανε, δεν άντεξαν. Και εμάς, βλέπετε, μας βλέπουν έτσι χαλαρούς, κοιμισμένους, να ακολουθούμε τους πνευματικούς μας, η Εκκλησία να μην πηγαίνει καλά, να είμαστε στη νέα εποχή, στην αποστασία, στην περίοδο που από το κακό στο χειρότερο πάμε αρματοδός. Σε τέτοιο σημείο που έρχονται τα γεγονότα και δεν προλαβαίνουμε να χωνέψουμε το ένα και έρχεται το άλλο και μας λένε αυτό και μας λένε εκείνο και μας λένε εκείνο. Έτσι. Και βλέπουμε τώρα τη σύνοδο να γίνεται, πανορθόδοξη σύνοδο. Έτσι. Όλα αυτά τόσοι επίσκοποι μαζευτούν, αποφάσεις να πάρουν όχι για θέματα πίσω, να μην καταδικαστεί καμιά αίρεση, υποχρεωτικές οι αποφάσεις και πάλι ο λαός κοιμάται. Πότε θα ξυπνήσουμε, μήπως όταν ξυπνήσουμε είναι αργά, μήπως θα κοιμηθούμε εμείς, θα πεθάνουμε, θα κοιμηθούμε. Έτσι. Και δεν θα έχουμε ξεκινήσει ακόμα τον αγώνα για την Εκκλησία. Μήπως τι περιμένουμε, να έρθει κάποιος Άγιος Μάρκος. Δεν θα έρθει στην εποχή μας.
δεν θα έρθει στα έσχατα χρόνια Άγιος Μάρκος. Θα υπάρξουν Άγιοι και ομολογητές στα έσχατα χρόνια, αλλά αυτοί που θα ομολογήσουν μόνοι τους, που θα αντισταθούν, που θα πάνε κόντρα στο εκκλησιαστικό σάπιο, εκκλησιαστικό καταστημένο. Έτσι. Η αποτύχηση, να κλείσουμε με αυτές τις σκέψεις, η αποτύχηση, αδελφοί μου, έχει νόημα όταν δεν μπορούμε να διώξουμε τους αιρετικούς από την Εκκλησία. Όταν υπάρχει μια αίρεση στην Εκκλησία, δεν αποτυχίζομαστε. Πετάμε τους αιρετικούς έξω από την Εκκλησία. Αυτό κάνουμε. Δεν ανέχεται η Εκκλησία να έχει μέσα αιρετικό στη Θεία Λατρεία, στη Θεία Λειτουργία, να υπάρχει μέσα αιρετικός που δεν είναι ομόπιστος. Έτσι, τώρα οι οικουμενιστές βρίσκονται μέσα, κάνουν τις φιέστες τους, τα θυμιστήριά τους και όλα αυτά τα πράγματα, έτσι. Όταν όμως, λέει, οι αιρετικοί γίνουν πολλοί και επικρατήσει η αίρεση και δεν μπορούμε τότε να τους διώξουμε από την Εκκλησία, τότε φεύγουμε εμείς. Γιατί η Εκκλησία δεν βαδίζει καλά. Δεν φεύγουμε από την Εκκλησία κατ' ουσίαν, από τον ναό εκεί φεύγουμε, από τον οποίο, λέει, ο Μέγας Βασίλειος έχει αποχωρήσει πιο μπροστά ο Άγιος Άγγελος, ο φύλακας του ναού, γιατί εισήλθε η αίρεση. Τότε κάνουμε την αποτύχηση. Κανονικά δεν θα έπρεπε να έχουμε κάνει αποτύχηση. Έπρεπε να τους είχαμε πετάξει έξω από την Εκκλησία τους οικουμενιστές και τους προδότες και να βάζουμε επισκόπους η κάθε επαρχία ψήφο κλήρου και λαού, όπως λέει η παράδοσή μας. Να εγκρίνει ο λαός, να εκλέξει ο λαός και να χειροτονήσουν οι επίσκοποι. Οι επίσκοποι χειροτονούν, ο λαός εκλέγει. Οπότε θα ήταν τις εκλογές της δικής μας και καλώς να μην ήταν, θα λέγαμε εμείς τον εκλέξαμε. Τώρα που μας το στέλνουν, μας το σερβίρουν από την Αθήνα έτοιμο, με τις προδιαγραφές που θέλουν αυτοί πλέον, να είναι οικουμενιστής, να μην λέει όχι σε τίποτα, να δώσει την υπόσχεση ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας ότι θα κάνει υπακοή, όχι στο Ευαγγέλιο, στους νόμους του κράτους. Να δώσει υπόσχεση για να βγει το προεδρικό διάταγμα, τον φέρνουν έτοιμο, φτιαγμένο στα μέτρα τους και εμείς τον αποδεχόμεθα και λέμε τον έστειλε η Εκκλησία. Η Μασονία, ο Οικουμενισμός τον έστειλε, η Νέα Εποχή τον έστειλε, ο Αντίχριστος. Πάντως κάποιος από αυτούς τον έστειλε, τον επίσκοπο αυτόν, τον έστειλε η Εκκλησία. Αυτή η Εκκλησία, η κοσμική Εκκλησία όμως. Η εκκοσμικευμένη που δεν σώζει, που λένε οι πατέρες ότι η κοσμική Εκκλησία δεν σώζει. Και τα λέμε αυτά για να έχουμε υπόψη μας λοιπόν και εμείς αδελφοί μου την ευθύνη μας, την ευθύνη μας και το ότι φτάσαμε στην αποτύχηση γιατί δεν μπορούμε να διώξουμε τους αιρετικούς μέσα από την Εκκλησία και που είναι το έσχατο μέτρο που πρέπει και έχει επιβάλει η Εκκλησία δια των κανόνων, δια της παραδόσεως, δια της Αγίας Γραφής, δια της διδασκαλίας των Αγίων. Να φεύγουμε μακριά από τους αιρετικούς. Όταν δεν μπορούμε να τους διώξουμε εμείς μέσα από την Εκκλησία, θα φεύγουμε μακριά από αυτούς. Τότε θα φεύγουμε μακριά. Και είμαστε στο μέτρο, στο σημείο αυτό, που δεν μπορούμε να τους διώξουμε, γιατί είναι πάρα πολλοί και σχεδόν όλοι οι επίσκοποι είναι οικουμενιστές. Και αποχωρούμε εμείς από αυτό το αιρετικό συνονθήλευμα. Αυτό είναι το θέμα της αποτυχήσεως, αδελφοί μου. Και όπως βαδίζουν τα πράγματα και θα πάνε στο κακό στο χειρότερο και θα γίνουν και άλλες τέτοιες σύνοδοι. Και θα κάνουν και μια σύνοδο εδώ με τον Πάπα τώρα σιγά σιγά, προγραμματίζουν το 2025 να γίνει μια τέτοια σύνοδος. Η ανάμνηση του 325 που έγινε η πρώτη οικουμενική σύνοδος τώρα το 2025 για τα 1700 χρόνια όπως λένε, θα κάνουν μια σύνοδο με τον Πάπα μαζί, να μαζευτούν όλοι και οι αιρετικοί και οι ορθόδοξοι όλοι μαζί και θα πάρουν και εκεί κάποιες αποφάσεις. Θα γίνουν και άλλες τέτοιες συνόδους για να συνηθίσει ο λαός σε ανορθόδοξες συνόδους. Να συνηθίσει και να του λέει: κάνουμε σύνοδο, κάνουν και άλλοι, κάνουν και άλλοι. Έτσι. Αλλά δεν είναι οι σύνοδοι που κάνανε οι πατέρες, που καταδικάζαν τις αιρέσεις, που κάνανε ομολογία πίστεως, που διαβάζανε τους όρους των πατέρων, των προηγουμένων πατέρων, που βγάζανε κανόνες για να περιφρουρήσουν την Αγία Γραφή, όχι για να την ακυρώσουν, για να την περιφρουρήσουν. Βγάζανε κανόνες. Δεν κάνουν τέτοια σήμερα αυτοί οι επίσκοποι. Γιατί αν είχαν τέτοιο φρόνημα, δεν θα τους κάνανε επισκόπους. Αν είχαν μαρτυρικό φρόνημα, δεν θα τους κάνανε επισκόπους. Όλα αυτά λοιπόν τα λέμε προς ενημέρωση. Να λυπηθούμε για το κατάντημα αυτό, να πάρει ο καθένας θέση, κάποια στιγμή να πάρουμε θέση. Σας το έχω ξαναπεί. Πρέπει κάποια στιγμή να πάρουμε θέση, να σηκώσουμε κάποιο βάρος κι εμείς από την Εκκλησία, να μην τα θέλουμε όλα έτοιμα. Δεν γίνεται ορθοδοξία χωρίς θυσία και χωρίς αίμα και χωρίς υδρότα. Δεν υπάρχει τέτοια ορθοδοξία. Να σηκώσουμε και εμείς το βάρος που μας αναλογεί και που είναι μεγάλο στις ημέρες μας το βάρος. Αυτό στοιχίζει. Για να μοιάσουμε και εμείς με τους πατέρες, να έχουμε και εμείς ελπίδα σωτηρίας και φεύγοντας από τη γη αυτή, να φύγουμε, όπως λέει ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός, με την παρακαταθήκη της Ορθοδόξου πίστεως και αυτό το πράγμα, την Ορθόδοξη πίστη που θα την έχουμε βιώσει και θα την έχουμε ομολογήσει με λόγια και έργα, να είναι, λέει,
το καλύτερο εφόδιο που θα έχουμε μπροστά στο δικαστήριο του Χριστού. Εύχομαι να το κάνουμε και εμείς αυτό και να φύγουμε με αυτή την ομολογία, αδερφοί μου. Αμήν.